Γεια σου και καλώς ήρθες σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Είμαι η Μίτσι και είμαι στη Μάνη. Ένα vlog ξανά, το οποίο έχω να σου πω ότι θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει από χτες. Αλλά χτες αποφασίσαμε με τον Κωστάκη να είναι μια day off από κάμερα και στο κινητό και εδώ. Ξεκινάμε λοιπόν από τη βόλτα μας στη Μάνη, στο day 2. Είναι και λίγο καλό όμως, γιατί έχω να σου πω ότι ό,τι έχω δει μέχρι τώρα με έχει μαγέψει. Δεν το περίμενα να μου αρέσει τόσο πολύ η Μάνη. Έχω πολύ καιρό να νιώσω έτσι ένα δέος για ένα μέρος και να μου αρέσει τόσο πολύ. Για αρχή θέλω να σου δείξω τη θέα από το δωμάτιό μου. Πάμε να δεις και θέλω να είσαι λίγο επικής με το χαμό που γίνεται εδώ πέρα, γιατί μόλις ξυπνήσαμε, έχουμε βάλει πράγματα, έχω βγάλει τα ρούχα των φωτογραφίσεων. Αλλά εδώ καίγομαι, δες τη θέα. Με περίμενε να το φτιάξω, ορίστε εδώ. Με αυτή εδώ τη θέα μένουμε στο εξωνύμφιο, στο ξενοδοχείο Λαλούδες. Είναι απίστευτος ο χώρος, σας τον δείξω όλων μετά, θα το δεις στη συνέχεια. Μας έχουν δώσει ένα δωμάτιο με αυτή τη θέα. Χτες το βράδυ απλά καθόμασταν και ακούγαμε τα κύματα, βλέπαμε την Πανσέλινο. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Πάμε να φάμε πρωινό και να ετοιμαστούμε για να πάμε στη θάλασσα. Όχι σε αυτή τώρα, σας θα έρθουμε πιο μετά. Πάμε αλλού. Δεν ξέρω πού ακόμα. Είναι διακοπές χωρίς πρόγραμμα. Λοιπόν, πάμε. Μας έχει πάει λίγο αργά να ξυπνήσουμε και να πάμε για πρωινό. Δεν ξέρω τι θα βρούμε τώρα. Τι θα μας φτιάξει εδώ κάτι η φίλη μου Λίλα, κάτι θα μας φτιάξει να φάμε. Παιδιά, δείτε το ξενοδοχείο εδώ πέρα. Δες λίγο ό,τι μπορείς να δεις. Είναι όλο πέτρα. Είναι όλο έτσι εδώ πέρα. Κοίτα, θα το πω μαγικό. Είναι μαγεία. Είναι, κοίτα, όλο το ξενοδοχείο είναι έτσι. Κοίτα. Ναι, όλα τα σπιτιά είναι. Αν έχεις έρθει ποτέ στη Μάνη ή αν έχεις δει κάτι από τη Μάνη, θα δεις ότι είναι όλα τύπου πύργη με πέτρα. Είναι όλο της το ξενοδοχείο έτσι σε επίπεδα. Τα περισσότερα δωμάτια έχουν θέα στην παραλία, όπως είδες, αλλά εμείς εκεί πάνω έχουμε την πιο πέρα. Γιατί βλέπουμε και το φεγγάρι. Και τώρα πάω να συνεννοηθώ τι θα φάμε, κάτι, για να μπορέσουμε να φύγουμε, να πάμε για μπανάκι. Κώστα, πώς φαίνεται το πρωινό? Τέλεια. Λοιπόν, περίμενε να το φτιάξω. Ωραία, τέλεια. Όπως είδες, φάγαμε ένα εξαιρετικό πρωινό με παραδοσιακά μανιάτικα προϊόντα. Ένα αυγό. Τέλειο. Κάτι μαρμελάδες απίστευτες. Τηγανό ψωμό. Διατροφή μηδέν, εννοείται. Διακοπές είμαστε. Βλέπεις και το ξενοδοχείο εδώ, όπως είμαι, να σου θυμίσω ότι το ξενοδοχείο λέγεται Λαλούδες, είναι non-sponsor, εννοείται. Απλά το έχω λατρέψει τόσο πολύ το μέρος. Τόσο πολύ. Που θέλω να σου πω μόνο γι' αυτό. Και τώρα θα πάμε να ετοιμαστούμε, θα πάμε στο λιμένι, να κάνουμε water sports, αν μπορέσουμε και να φοβηθούμε, να το δούμε, να φωτογραφηθούμε. Έχουμε βγάλει ένα μικρό πρόγραμμα, αλλά δεν νομίζω και να το ακολουθήσουμε, να σου πω την αλήθεια, με τον Κώστα γενικά. Γιατί, κουράστηκα. Λοιπόν, γιατί δεν θέλω. Θα πάω στα μέρη, θα σου φωτογραφίσω, θα σου τραβήξω, αλλά δεν θέλω να έχω πρόγραμμα όπως έχω άλλες φορές. Θέλω να χαρώ διακοπές, να ηρεμήσω. Λοιπόν, ξεκινήσαμε για το λιμένι. Καταγγέλλω τον Κώστα να έρθει τροχιά να τον γράψει, γιατί δεν φοράει τη ζώνη του. Την έχει βάλει πίσω για να μην χτυπάει. Είναι κακό αυτό, Κώστα. Κοιτάει και το κινητό του αυτή τη στιγμή. Κακό επίσης. Και μαντέψτε, γιατί δεν τραβάω πολλά βίντεο. Γιατί κάτι τέτοια κάνει και εγώ χαίζομαι πάνω μου και οδηγάω εγώ. Κώστα, έχεις να δηλώσεις κάτι? Και στο σημείο αυτό, εγώ μόνη μου θέλω να πω ότι τον βλέπεις ξινομούρι, γιατί έτσι είναι από φύση. Δεν είναι ότι δεν του αρέσει το YouTube. Αυτό. Να μάθεις, σε κάνω ρεζίλι, γιατί... Α!
και αν με σκοτώσει εδώ στα βουνά εδώ της Μάνης και δεν ανέβει ποτέ αυτό το βίντεο, όποιος ή όποια βρει αυτή την κάμερα με αυτή την κάρτα μνήμης, να ξέρει ότι αυτός είναι ο δολοφόνος μου. Λοιπόν, φτάσαμε στο λιμένι, δεν με σκότωσε. Μετά από γκρίνια, πολύ. Το εξερευνούμε, να πάμε να δούμε. Ωραίο είναι, γραφικό είναι. Δεν ξέρω γιατί κάτι προς το παρόν δεν με έχει τρελάνει όπως με έχει τρελάνει τον νύμφιο που μένω ή Αραιόπολη χτες. Κώστα, εσένα. Δεν ξέρω το. Δεν ξέρει ακόμα. Μην τον παρεξηγείτε που είναι έτσι ξινός. Είναι ντροπαλός. Πάμε να δούμε τώρα εκεί που μας πάνε να κάτσουμε. Α, μας πάνε γενικά εδώ λέει στο λιμένι, κάνει ζουτιά, πέφτεις, εντάξει. Τα νερά που βλέπω τώρα, εδώ από κάτω, να το βλέπεις κι εσύ, είναι μαγικά, είναι πανέμορφα. Αλλά εδώ λέει να μην βουτήξουμε, ενώ βουτά, γιατί έχουν βγει χελωνάκια φέτος που τσιδαγκώνουν. Κι εγώ δεν είμαι διαθυμένη να με δαγκώσω κανένα χελωνάκι. Να λέω. Λοιπόν, θα κάτσουμε εδώ, στα βράχια. Κάνουμε το μπάνιο μας. Μπορεί να μας τσιμπήσουν και οι χελώνες. Μπορεί και όχι. Για την κρουαζιέρα που θέλαμε να κάνουμε έπρεπε να είναι reserve. Να κλείσουμε το σκάφος, θα το σκεφτούμε για αύριο. Εγώ κάπου θα πέσω. Μπορεί και όχι όμως, γιατί είμαι από χωριό. Τέλος πάντων, έχει πανέμορφα νερά. Αλλά δεν ξέρω. Δεν με έχει τρελάνει εμένα το λιμένι. Δεν ξέρω γιατί. Εσένα. Λοιπόν, επειδή είμαι και πολύ extreme, εδώ όπως περπατάω αυτά τα βράχια, το τραβάω κιόλας. Έτσι όταν πέσω, να γίνω viral και να αποκτήσει αυτό το κανάλι λίγο παραπάνω κόσμο. Λες να είναι ο μόνος τρόπος. Μπορεί. Κάτσε τώρα γιατί είναι πρώτη κοιτάξω. Περίμενε. Από εδώ θα πάω. Από εδώ. Περίμενε το. Συγγνώμη λίγο. Με συγχωρείτε. Πάω κι όλα έτσι εδώ. Τραβάω και ένα βίντεο. Τέλεια. Κατάφερα. Ο Κώστας ακόμα κάτσε. Μήπως πέσει αυτός. Πούντο. Να του. Α, τις πετσέτες μαζεύει. Δεν θέλει να τραβήξω ενώ έρχεται. Ας το να κάνει καμιά δουλειά. Λοιπόν, λιμένι. Πάμε για φαγητό. Μας έχουν πει την ταβέρνα. Δεν δείχνουμε. Ο κουρμά. Νομίζω. Θα δω τώρα και θα δούμε. Λοιπόν, έχουμε έρθει για φαγητό στην ταβέρνα του Κούρμα. Εγώ προσπαθώ να φάω λίγο διατροφικά. Δηλαδή πήρα μόνο χταπόδι, ψητό και σαρβέλα ψητή και χόρτα. Και ο Κώστας ενώ έχουμε έρθει δίπλα στο κύμα, έχει πάρει μια μπριτζόλα. Γιατί ο άνθρωπος είναι περίεργο στο φαγητό. Δεν τρώει τίποτα με το από κρέας. Έχω εδώ και του λέω μου το έλθες, τα χόρτα μου. Θέλει όλοι που είμαι εδώ. Αυτά. Θα πάμε πολύ ωραία. Ελπίζω. Και είναι το μέρος είναι ωραίο πάντως. Πολύ ωραίο. Έχει πολύ ωραία θέα. Δεν τη βλέπεις. Τη βλέπεις. Αυτά. Καλή όρεξη. Λοιπόν, φάγαμε στον Κούρμα. Μια, όπως είδες, ένα απίστευτο παραθαλάσσιο ταβερνάκι. Τέλειο. Καταπληκτικό φαγητό έχω να πω. Το συστήνω αν είναι επιφύλακτα να έρθει στο λιμένι, γιατί εκτός από πολύ νόστιμα, πολύ φρέσκα όλα, ήταν πολύ οικονομικό. Για όλα αυτά που πήραμε, ήταν πολύ, πολύ, πολύ οικονομικό. Φεύγουμε από το λιμένι, πάμε να κάνουμε την αναρρίχηση που θέλω εγώ σε κάτι πύργους, για να κάνω φωτογράφηση για το Instagram.
Γιατί, πάνω απ' όλα, το Instagram. Λοιπόν, έχουμε έρθει σε μια περιοχή που λέγεται Βαθιά Καστροπολιτεία. Εντάξει. Είναι μαγεία. Έκανα ήδη τη φωτογράφηση που ήθελα, άλλαξα. Για να μην τη δεις εδώ. Τώρα, να έχουμε στιστορακό. Και έχω να πω ότι κρίμα που δεν πήρα μαζί μου κι άλλα outfit να τα φωτογραφίσω. Είναι τόσο ωραία. Ποια Νορμανδία, ποιο Mont Saint-Michel που έχω πάει. Εδώ είναι πολύ, πολύ, πολύ πιο όμορφα. Είναι καταπληκτικά, έτσι. Είναι τέλεια. Για πάμε μαζί να το δεις πώς είναι. Μένουν κιόλας εδώ, ό,τι βλέπουμε. Δύο σπίτια σε όλα αυτά, ανάμεσα τα παλιά, τα κάστρα, τα ερυπωμένα. Είναι δύο σπίτια που μένουν. Δεν ξέρω τώρα αν είναι τουρίστες που τα νοικιάζουν ή αν είναι μόνιμα. Εγώ θα φοβόμουν πάντως να μείνω, να μην ζω κάτι εδώ. Δεν ξέρω. Και αφού είδαμε και τους υπόλοιπους τουρίστες, ρωτήσαμε. Ούτε αυτοί ξέρανε. Τέλος πάντων, όπως σου έλεγα, εγώ θα φοβόμουν να μείνω εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Ανάμεσα σε τόσα χαλάσματα. Να είναι το μοναδικό σπίτι, θα σκιαζόμουν. Να θα με πήγαινε. Και επειδή είμαστε και γκαντέμικες, εννοείται ότι μας έπιασε βροχάρα. Μην σταμάξει. Φθινόπωρο. Και εγώ θα αρχίσω να τραγουδάω. Εδώ στείλουμε. Εγώ θα αρχίσω να τραγουδάω το «Έπιασε βροχή, αγάπη καλοκαιρινή, φθινόπωρο ξανά». Αυτά. Ήθελα απλά να πω ότι έρχεσαι βροχή. Λοιπόν, μας έπιασε η βροχή όπως είπες, οπότε δεν κάναμε κάτι άλλο, ήρθαμε. Κάτσαμε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου μας, το οποίο σου έχω πει ότι είναι καταπληκτικό. Έχουμε απίστευτη θέα, κοιτάγαμε τη βροχή να πέφτει έτσι στη θάλασσα. Ήταν απίστευτο όλο, ξεκουραστήκαμε, κατεβήκαμε, φάγαμε εδώ ένα εκπληκτικό φαγητό. Όλα είναι τέλεια σε αυτό το ξενοδοχείο, έχω να σου πω. Η πρώτη μέρα του vlog, η δεύτερη μέρα για εμάς τελείωσε. Και θα δούμε τι έχουμε κανονίσει αύριο. Έχω κανονίσει πολύ ωραία πράγματα. Ελπίζω να μας το επιτρέψει ο καιρός. Αυτό που πάω κάπου και γίνεται αυτό με τον καιρό, τι γίνεται, δεν ξέρω. Να φύγει το κακομάτι, να μας το επιτρέψει ο καιρός και να δεις και εσύ τα ωραία της Μάνης, γιατί είναι καταπληκτική, είναι τόσο ωραία. Τόσο ωραία χορτευτεί, παιδιά. Πρέπει να έρθετε όλοι. Όλοι. Και προτιμήστε ξενοδοχεία σε τέτοιες περιοχές όπως είμαι εγώ εδώ πέρα, τις Λαλούδες που είναι στο Νύμφιο και όχι απαραίτητα στην Αρεόπολη, στο Γήθιο, κάτι τέτοια μέρη είναι καλύτερα, είναι πιο παραδοσιακά, είναι πιο τοπικά και εμένα γενικά μου αρέσει να βλέπω τις περιοχές από την πιο local ματιά τους. Τα λέμε αύριο. Δεύτερη μέρα στο vlog μας, τρίτη μέρα εδώ. Εντάξει, εγώ κάτι
παθαίνω στα vlog και έχω θέμα με τα τσιγάρα. Πάει. Πήγα να καθαρίσω το τσιγάρο μου λοιπόν και κατάφερα να το σπάσω. Και έχω μείνει χωρίς τσιγάρα και δεν πήρα τη δεύτερη συσκευή που έχω. Δεν ξέρω πώς το έπαθα. Και μου χαλάει όλο το πρόγραμμα τώρα. Γιατί ναι, είμαι κλεισμένη, δεν μπορώ. Θα πάμε για μια βουτιά να ηρεμήσω και μετά ίσως ψάξουμε στην Αερόπολη να βρούμε, που δεν νομίζω. Έχω και πάρα πολλά νεύρα, θα αθληθώ. Δηλαδή, θα δεις. Εδώ. Θα πάρει. Όχι, έτσι. Έλα, πες. Τι είναι αυτά. Πες με την πλάτη. Με την πλάτη σου, λέει, ωραία. Σε τραβάει πάνω. Καταγγέλω τον Κώστα, γιατί ανέβηκε μαζί μου στο κανόε καγιάκ, δεν έκανε τίποτα και ξαφνικά, όπως είμαι, προσπαθώ να στηριχτώ, έχω σηκωθεί όρθια, τέλος πάντων το κάνω λίγο subsurf και καλά. Ο ηλίθιος κάνει βουτιά χωρίς να μου το πει και το αποτέλεσμα ήταν να πέσω κι εγώ, να βρεχεί το μαλλί, να πιω νερό, αυτά. Εσύ είσαι κάτι να πεις? Όλη μέρα παραδόθηκα σε άθλο παιδείας, παρέδωσα μαθήματα κανόε καγιάκ, γιατί είμαι και πολύ δυνατή και πολύ έξυπνη, βάλαμε και αγώνες, κέρδισα. Έχω να σου πω ότι η παραλία εδώ μπροστά από το ξενοδοχείο μας είναι απίστευτη, πεντακάθαρη, διάφανη, οπότε παίρνω στα επόμενα βίντεο που τραβήξαμε με την action camera που δανειστήκαμε από το φίλο μας, τον Παναγιώτη τον Δρούκα, και να δεις πως περάσαμε. Η αλήθεια είναι ότι βαρεθήκαμε σήμερα. Το μόνο πράγμα που κάναμε ήταν να φάμε, να αλλάξω ένα μαγιό και καθόμαστε σε αυτή την υπέροχη παραλία. Παίζουμε εδώ με τα κανόε καγιάκ, γελάμε, βουτάμε, είμαστε οι δυο μας. Κοίτα εδώ. Περνάμε τόσο ωραία που βαρεθήκαμε. Θέλαμε να πάμε στο Τέναρο και στο Πορτοκάλιο, αλλά έχουμε βαρεθεί. Και περνάμε τόσο ωραία. Και εμένα μου αρέσει έτσι λίγο αυτό το χίπικο. Οπότε δεν νομίζω ότι θα το δεις αυτό το vlog. Sorry. Θέλω επίσης να πω το άσχετο εδώ. Ξαναράξω και αυτό το beach waves, αυτό το καρέ. Και επειδή εγώ δεν βρέχω και τα μαλλιά μου εύκολα, είναι τέλειο. Βρείτε μου ένα προϊόν να κάνει τα μαλλιά έτσι και γράψτε το όμως στο σχόλιο από κάτω. Ευχαριστώ. Όχι, δεν θα βάλω το γυαλιά μου, γιατί αυτή τη στιγμή τραβάω βίντεο
πέρασε η ώρα, όλη μέρα εδώ πέρα. Παίξαμε, φάγαμε, αράξαμε, τσακωθήκαμε για τη μουσική. Αυτό με το YouTube που δεν μπορώ να βάλω τη μουσική που ακούω, μου τη δίνει. Δηλαδή πολύ θα ήθελα να σε έχω μαζί μου και στα μάξι αυτά που ακούμε. Είμαστε διχασμένοι. Αλήθεια. Τέλος πάντων, πάμε να ετοιμαστούμε, να πάμε μια βόλτα στην Αερόπολη για να σε δείξω και σένα. Εγώ την είδα προχτές το βράδυ και μου άρεσε πάρα πολύ. Αφού δεν σου έδειξα το τέναρο που ήθελα και δεν θα προλάβω. Πάμε Αερόπολη. Να φάω και ο Κωστάκης κανένα γλυκό, μπες και βρω και τσιγάρα. Αυτά. Τα λέμε μετά. Και μια που έχουμε χρόνο και τα λέμε όλα. Κάτσε να εστιάσω πάνω μου. Εδώ. Ξέρεις τι μου αρέσει όταν πάω διακοπές? Ότι δεν βάφω. Πολύ σπάνια να πάω διακοπές και να βαφτώ. Σχεδόν ποτέ πια. Το έκανα μικρή. Πλέον δεν έχει. Οπότε βλέπεις όλο αυτό εδώ, το άβαφτο εδώ. Αλλά εμένα με ευχαριστεί. Γιατί το κάνω όλες τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου. Και είναι οι 5, 10, 15 μέρες που δεν το κάνω. Και χαίρομαι. Με ηρεμή. Φεύγουμε, πάμε Αερόπολη. Και τα λέμε από εκεί. Λοιπόν, έχουμε κάτι σε ένα μαγαζί για κοκτέιλ. Έχω ενθουσιαστεί. Γιατί έχει παντού αντισεπτικό χεριών. Μπράβο. Πραγματικά, μπράβο. Πώς λέγεται το μαγαζί? Ταράτσα. Πολύ ωραίο μαγαζί, πολύ γραφικό. Έχω να σου πω ότι εγώ την Αερόπολη την έχω λατρέψει. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι τόσο γραφική, είναι τόσο όμορφη. Έχει τόσα ωραία, όμορφα μέρη. Πολύ περιποιημένα μαγαζιά. Δεν ξέρω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε, I totally recommend to come to Mani next year. All of you. Οπότε, σας λέω λοιπόν ότι είναι τέλειο να έρθετε όλοι Mani του χρόνου. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη περιοχή. Και είναι πολύ, πολύ, πολύ ωραία και πολύ φιλόξενη. Άσχετα με κάποιες πολιτικές πεπιθήσεις μερικών, είναι φιλόξενη. Λοιπόν, γυρίσαμε. Αυτή ήταν η έξοδός μας. Εγώ την ψήλω άκουσα με δύο κοκτέιλ που είχε, 1,5 βασικά. Θέλω να σου πω ότι αυτό το κόκκινο που βλέπεις εδώ πέρα είναι το φεγγάρι. Τι κρίμα που η κάμερα δεν το πιάνει όσο θα έπρεπε. Καληνύχτα. Τα λέμε σε νέες περιπέτειες αύριο. Τρίτη μέρα αυτού του vlog και ανακαλύπτω ότι είμαστε λίγο άχρηστοι. Έτσι εδώ να με εστιάσω, τέλεια, να βλέπω τι έχω κάνει. Γιατί ο Κωστάκης ξυνίζει στην κάμερα, εγώ βαριέμαι, με τραβάω, δεν κάνουμε γι' αυτά. Αλλά δεν πειράζει. Εγώ θα συνεχίσω να μιλάω, να βγάζω αυτό. Την αχρηστοσύνη μας, το αληθινό και για του λόγου το αληθές. Έχουμε έρθει πάλι εδώ στην παραλία, είναι λίγο πριν φύγουμε. Θα φεύγαμε κανονικά πιο αργά, αλλά επειδή έσπασα τα τσιγάρα μου και κοντινό που μπορώ να πάρω μια καινούργια συσκευή είναι στη Σπάρτη και είμαι επίσης άχρηστη, δεν μπορώ να κόψω το τσιγάρο. Τι να κάνω, είναι η μόνη κακιά συνήθεια που μου έχει μείνει. Θα φύγουμε νωρίς. Ο Κώστας εδώ έχει πάρει. Περίμενε να σου δείξω εδώ. Α, νάτος. Το κάνω εκαγιάκ. Προσπαθεί να μάθει για κάνε λίγο. Έλα λίγο ευθεία, μπορείς. Τι? Έλα στην ευθεία. Πώς να είναι. Πάλι ανάποδα έκατσες. Γύρνω να κάτσεις κανονικά. Για να καταλάβεις τώρα ότι το παιδί δεν... Έτσι κάνει σβούρες και πάω εγώ και τον σώνω. Αυτό. Θα γυρίσεις να κάτσεις κανονικά. Γιατί? Έλα να γίνεις λίγο viral. Πες ένα γεια! Ούτε γεια! Να το εκεί παλεύει! Κάτσε τώρα να δεις, σίγουρα θα πέσει! Να δω! Το είναι και καλά επίτηδες! Θεός!
αυτή ήταν η παραλία μαζί σήμερα. Κλαπς, κλαπς. Φεύγουμε για να πάρουμε τσιγάρο. Μπορεί να σταματήσουμε και κάπου αλλού. Μπορεί να μην σταματήσουμε και κάπου αλλού. Όπως σου είπα και πριν, εμείς είμαστε άχρηστοι για τα vlog. Μόνη μου μιλάω, μόνη μου τα λέω, μόνη μου τα ακούω. Ελπίζω να έχεις δει κανένα ωραίο μέρος και να έρθεις και στη Μάνη ή οπουδήποτε αλλού. Αυτά τώρα, τα λέμε από το Max. Αφού λοιπόν ταξιδέψαμε, αγοράσαμε το τσιγάρο μας, έχω να σου πω ότι αυτός είναι ο επίλογος αυτού του βίντεο. Συγχωρέστε μας για τα λίγα πλάνα, για τον ερασιτεχνισμό μας, αλλά είμαστε αυθόρμητοι, εγώ τουλάχιστον. Αυτός είναι ξινός, πες ένα γεια. Γεια. Αυτό ήταν το βίντεο, έχω να σου πω ότι ξετρελάθηκα με τη Μάνη. Ήταν πάρα πολύ ωραία, ήταν πανέμορφα. Το ξενοδοχείο μας ήταν ακόμα καλύτερο. Από όλα ήταν η καλύτερη εμπειρία που θα μπορούσα να έχω. Ήταν όλοι ευγενικοί, κατατοπιστικοί, πεντακάθαροι. Πολύ ωραία τοποθεσία, πολύ ωραία θέα, πολύ ωραίο δωμάτιο. Το ξενοδοχείο να σου θυμίσω ότι λέγεται Λαλούδες. Θα σου αφήσω κάτω στο description box το site τους για να τους βρεις. Συστήνω επιφύλακτα διακοπές στη Μάνη. Είναι πανέμορφες, είναι διαφορετικές. Δεν μπορεί να μην έχει τα beach bar και τις παραλίες με την άμμο, αλλά έχει άλλα τοπία που δεν τα βρίσκεις. Έχει πανέμορφα νερά. Έχει πολύ ωραίο κόσμο. Άσχετα με άλλα πράγματα, είναι φιλόξενη, είναι ευγενική, είναι οικονομική. Αυτά. Εμείς περάσαμε ωραία με τις αναποδιές μας. Α! Δεν σας το έχω πει από την αρχή του βίντεο αυτό. Λοιπόν, εγώ με τον Κουστάκη είμαστε ζευγάρι σχεδόν 3 χρόνια. Μένουμε 2 χρόνια και κάτι μαζί. Και αυτές ήταν οι πρώτες μας διακοπές. Έχουμε πάει σε εξωτερικά, διήμερα, τριήμερα. Διακοπές όμως, διακοπές με την έννοια, διακοπές ήταν οι πρώτες μας. Πώς πέρασες τις πρώτες μας διακοπές? Πες πώς πέρασες, μην νομίζουν ότι δεν περνάς ωραία. Αυτό, πέρασαμε όντως πολύ ωραία. Οπότε και του χρόνου κάπου θα πάμε διακοπές. Δεν ξέρουμε ακόμα πού, δεν κανονίζουμε. Σίγουρα θα πάμε και εξωτερικό. Αλλά το εξωτερικό κάνουμε διήμερα, τριήμερα. Δεν είναι διακοπές. Διακοπές είναι η Ελλάδα. Αυτό. Αν σου άρεσε λοιπόν αυτό το βίντεο, θέλω να κάνεις ένα like. Subscribe εννοείται στο κανάλι μου, follow στο Instagram και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Φιλάκια πολλά!